Καλησπέρα από τον Basketball London, μπασκετάκι Σαλόνικα. Σήμερα είμαστε στο ένα γήπεδο, γιατί και στο άλλο γήπεδο έχουμε ταυτόχρονα παιχνίδια. Θα το κάνουμε και αυτό. Εδώ όλο το team είναι έτοιμο για όλα. Σε αυτό το γήπεδο βέβαια το πράσινο, με τα χρώματα των Bucks. Είναι Στεφανινά Τίμπεργουλς, Γιούγκο Πλάστικα για τη Master League. Τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, δεν είναι στα play-off. Ο Χουρδάκης. Μιας και τα Στεφανινά έχουν λοιπόν επίθεση, ωραία. Βγάζει στον Σακίλ, όπλια στο στοχή. Ριμπάουντ ο Κλόνος, βγάζει στον Βαξεβάνο. Πρώτο καλάθι από τον Βαξεβάνο. Και 2-0. Γεια Στεφανινά, έχουμε ένα τεχνικό ζητηματάκι από το κατάλαβα. Οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, λύθηκε το ζητηματάκι, είχαμε ένα θέμα με το 24, αλλά εδώ, το γήπεδο, η συγκεκριμένη κοπέλα μας βοήθησε, διευθετήθηκε, οπότε πηγαίνουμε στο παιχνίδι μας ξανά. 9:38 για να τελειώσει. 2-0 Στεφανινά προηγούνται με το πρώτο καλάθι που θα ξεβάλω. Ο Κεσίδης στον Νίκο. Αστοχή Κεσίδης. Καλλιώστονικά δεν υπάρχει σκόπιμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δύο ομάδες είναι το τελευταίο τους. Για το χειμερινό φυσικά, γιατί η Στεφανινά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία παραδοσιακά συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή και στο καλοκαίρινο. Η Γιουγκοπλάστικα καινούργια ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι και στο καλοκαίρι, δεν ξέρω όμως. Δεν είμαι μέσα σε αυτούς τους κύκλους που γνωρίζουν ποιες ομάδες θα είναι όλες. Λοιπόν, ο Βαλκούβας έχει την μπάλα, δίνει στο Κεσίδη. Ο Κεσίδη στον Νίκο, τρίποντο, άστοχο, rebound επιθετικό ο Κούμαλας, που αφού είχαμε διαλύσει το όνομά του και το λέγαμε Κουμάλα σε κάποια παιχνίδια, κάναμε το autocorrect για την ακρίβεια, μας διόρθωσε ο ίδιος και από τότε πιστεύω το λέμε σωστά. Οι Στεφανινά έχουν την πάρα με το Χρυδράκι τον Μιχάλη, ο οποίος θα πάρει ένα screen από το Σακίλ στο Χάιπος, θα δώσει τον Κλόνο, πολύ ωραίο hook shot του Κλόνου με το αριστερό. Ο Λεφέρης ο Κλόνος έχει και δεχτεί και αριστερό. 4-0, καλό ξεκίνημα με δύο καλάθια από τους δύο ψηλούς των Στεφανινά, τον Πατσεβάνο και τον Κλόνο. Ο Βαλκούμας στη γωνία, ζώνη είναι για Στεφανινά, ο Στέφας αστοχή. Είναι πάνω το Κουρδάκης, baseball στον Καλλιόρα, αλλά θα κλέψει ο Νίκο. Τρίποντο Κεσίδης, άστοχο, rebound ο Βαχτσεβάνος, τα πεβάζει. Ο Κλόνος, ακόμα δύο πόντι από τον ίδιο. Ακόμα δύο πόντια στα Φανινά, 6-0. Ακόμα δύο πόντια από παίκτη front line, γιατί υπάρχει Τσεβάνο και Κλόνο είναι οι παίκτη front line. 2-3 στη ζώνη. Καλό ξεκίνημα για Στεφανινά. Ο Κεσίλη στο Στέφα. Νίκο. Ωραία κυκλοφορία μπάλα, Βαλκούμα. Κεσίλη. Νίκο, 5 φρόντ ακόμα. Τρίποντο, αστόχο. Ριμπάντο, Βαχτσεβάνο. Και τρέχει ο ίδιο. Αλλά θα κλέψει γιατί ήταν λάθος να κατεβάσει ο Βαξεβάνος στην μπάλα. Αυτό το λέγει ο Καλλιόρος, φάουλ. Τόσα κύκλο του Αλεπάκη. Δύο βολές. Αυτό εξηγεί ο Καλλιόρος. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται ο ψηλός να κατεβάσει την μπάλα και από το πλάι ο διάδρομο. Είναι λάθος μπασκετικά. Εκτός και άμα είναι παίξει τώρα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά ο Βαξεβάνος όπως φάνηκε δεν μπορεί να το κάνει. Έπρεπε να δώσει μια εισαγωγική πάση και να βρέξει τον εμβολιασμό. Έστοχη βολή από τον Νίκο που κάνει το. Έτσι αναπτύσσεται στον πρώτο πόνο της ομάδας του. 2-2 για τον Σνίκη, τον Κρυς Σνίκη, τον Χρήστο Μονίκο, Σνίκη με την Πανέλα. Η πρώτη πόντη και για Γιουγκοπλάστικα, ο Χουρδάκης. Βγάζει προς τα μέσα, θα σταματήσει την τρίπλα, θα βγάλει στη γωνία πολύ όμορφη πάση στον Καλλιόρα, τρίποντο. Άστοχος ο Νίκο Κάλλη. Rebound ο Βαλκούμας, τέλος στον Κεσίδη και αυτός στον Κούμαλα, ο οποίος θα δώσει τον Βαλκούμα, Βαλκούμας στον Κεσίδη, πάει σε πολύ ωραία πάσα στον Βαλκούμα, στοχή αυτός της επαφής. Και είχα να πω ότι πάει σε πουλα ψού το Κεσίδη, αλλά στην πάρα 3 δευτερόλεπτα ήταν έστω στο σχέδιο.
Και ο Χουρδάκης γρήγορα στο κατέβασμα για Στεφανίλα. Καλλιόρας, πολύ όμορφο καλάθι από τον Νίκο τον Καλλιόρα. Reverse layup. 8-2. Φάουλ έχουμε. Δεύτερο ματικό δεν είδα. Δεν είναι βολός, όχι, είναι χαμηλά αυτή τη φορά. Ωραίο επαναφορά, δεν τα κατάφεραν όμως οι δικοπλάστικα και ο Κουρδάκης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στο Μαχτσεβάνο, απρόσεκτη πάσα, αλλά φυσικά στο Μαχτσεβάνο, κλόνος. Κουρδάκης πολύ ωραίο χεντό. Βήματα, νομίζω ότι ο Μιχάλης έπρεπε να πάει προς το καλάθι γιατί ήταν κλειστή άμυνα για να σηκωθεί ο ίδιος. Βέβαια δεν μπορούμε να κριτικάρουμε ένα παίκτη που μοιράζει όσο πολύ από τους καλύτερους της ασίστ ο Μιχάλης. Τρίποντο του Νίκου Άστοχο, Μιχάλης ο Κουρδάκης στο αμυντικό ριμπάουντ, τρέχει. Ωραία στον κλόνο, πολύ ωραία φάση πραγματικά. Πολύ όμορφο καλάθι από ο Κουρδάκης, όπως σας έλεγα πριν. Πολύ καλός πασέρ. 10-2. Τρίποντο και Σίδης, έστοχο, γιατί είναι μεγάλος σούτερ ο Σίδης. Θα τα βάλει. Απλά μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα τα βάλει. Στην 15, 5-37. Για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, Καλλιόρας. Και αυτός είναι μεγάλος Στεφ, δεν το καταφέρνει όμως. Βαλακού μας πήρε την μπάλα από τον Στέφα. Ο Νίκου. Εσύνης για 3, άστοχος επιθετικό rebound ο Στέφας. Κρατάει σταθερό, μπλοκάρεται. Όχι, δόθηκε και φάουλ τελικά, δικό μου λάθος. Οπότε έχουμε 2 βολές. Είναι το 3ο φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο Basel Legion. 2 βολές για τον Στέφα. Doctor, όπως λέει η φανέλα του, για το νούμερο 6, με άλλο ματάκι πολύ εύστοχη, 16 μειώνει, το 12 γίνεται 16, με ένα μήνυ σε 4-0. Άστοχος και δεύτερη, ριμπάουντ το Χουρδάκη στο αμυντικό, βάζει την μπάλα. Στον Καλλιόρα λάθος, βλέπει ο Νίκο. Ο Κούμαλας πήρε την πάρα του Κεσίδη, την ξαναπιστρέψει το Κεσίδη, Κεσίδης με το Καλλιόρα που είναι ο χώρος εκείνης στη ζώνη εκείνο. Μαρκάρι. Φάουλ. 2 βολές για τον Κεσίδη. Δύο βολές. Βολέ και Σίδης. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 10 αυτά. Κάτι από τα μεσαίδη που τρέχουνε. Μειών στους 3. Δύο στις 2. 18. Έφτωξε τις βολές η ομάδα του Ιωμπλάστικα. Κουρδάκης. Ο Βαξεβάνο, Χουρδάκης. Ωραία σου του Βαξεβάνο από το Χάιπο στο χείρι, πάνω τον Νίκο. Κατεβάζει την μπάλα. Στον Κεσίδη, ευθυμιασμός τρίποντο. Θα το βάλει ο Κεσίδης. Δεν θα φέρει πρώτη φορά μπροστά την ομάδα της Γεωργοπλάστικα με 10-11 που τρέχουν ένα 9 με την σερί. Βλέπω Παρπαλίδη να ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ για Γεωργοπλάστικα. Η Στεφανιά αυτή τη στιγμή είναι 5, δεν έχει έρθει έκτος. Χουρδάκης. Λόνος. Καλάθι, πολύ όμορφο. Ξανά μπροστά του Στεφανιά, πολύ όμορφο καλάθι του Κλόνου. Έχει πετύχει πολύ ωραία καλάθι του Κλόνου. Ένα ήταν ομαδική συνεργασία με τον Χουρδάκη και δύο με αριστερά που
13-11. Τρίποντο Νίκου στον εφηβιασμό. Άστο κομπή του πολλά. Για την κοπλάς, κατσερικό παλκού μας. Δίνει στον Κεσίδη. Κεσίδης. Ωραία στον Νίκου, εξτρά πάσα αυτό στον Κούμαλα. Πάει σε drive, βγάζει έξω, πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Πρέπει να σηκωθεί όμως κάποιος, ο Κεσίδης θα το κάνει με φλότεράκι μισό. Τα σηματάκι, δεν τα κατάφερε. Και ο Κουρδάκης τώρα. Στον Παϊόρα, ωραία πάσα. Καλάθι. 14-11. Λοκάρεται ο Στέφας, κουρδάκι στο μερί baseball στον Καϊόρα θα ήτανε αν ήτανε λίγα εκατοστά πιο πίσω η μπάλα. Στον Κούμαλα, δίπολο τη γωνία, άστοχο, θα περάσει και με Τάνιος και ο Παρταλίδης που έχει τώρα την μπάλα στη θέση του Βαλκούμα και του Στέφα. Καπετάνιος, βήματα ή φάουλ. Φάουλ, χαμηλά, αλλά είναι ομαδικά συμπληρωμένα. Ομαδικά είναι Βασίλη, ομαδικά. Δύο βολές. Για τον Καπετάνιο. Για Στεφανίνα και είναι και λίγοι, πρέπει να το διαχειριστούν αυτό. Δύο βόλες για τον Καπετάνιο. 15-11 μπροστά το 15-11 μπροστά το Στεφανίνα. Αστοχή στην πρώτη Καπετάνιος, πάρα μένει σκόρος έχει. Άστοχη στη δεύτερη κόλος θα πάει το rebound. Ο Καλιόρας θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάει σε τρίποντο. Θα στοχίσει ο Πακτσεβάνος. Και προσπάθει να σώσει θα δώσει την μπάλα στο Κεσίδη. Παταλίδης. Κούμαλας. Άστοχο. Κουρδάκης τώρα για τον Στεφανινά. Γίνεται αυτό για να νιώθουμε το δεκάλεπτο. Πολύ ωραία. Κράτσε στα δεδάκια, στο Παξεβάνο. Καϊόρας. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πόπο. Πολύ ωραία κίνηση αυτή εκεί. Μ' αρέσει που κάνω πόπο, δες και με εκκλείσει αυτό που κάνει Καϊόρας, δεν ξέρω. Σε έχει θεστεί σε ενέργειες, βέβαια. Δεν έχει, δεν πέφτει το καλάθι. Ο Νίκου. Ο Καβετάγιος, πολύ όμορφη πάσα στον Νίκο. Αστοχή αυτός, και να μην περίμενε την πάσα. Ήταν πολύ όμορφη πάσα, πραγματικά. Κουρδάκης με τον Νίκο. Ωραία μουσικό τραγούδι με τον Νίκο. Κουρδάκης, Σακίλ, Καϊόρας. Ωραία στον Κλόνο, ο Κλόνος. Πολύ όμορφη ενέργεια και αυτή από τον Κλόνο. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Κλόνο. Τις έχει τις κινήσεις αυτές. Τώρα και με το δεξί. Δεξιόχειρος είναι. Από λίγο πλάστικα. Δεν είδα, ήταν μπροστά από τις χερσόμενα. Νομίζω ο Καπετάνιος θα πέφτει. 16-13. Μειώνουμε. Κουρδάκης. Τριπλάρι, ψάχνει την πάσα. Την βρίσκει τελικά στο Παξεβάνο. Αυτός πηγαίνει σε κοντινό δίποδο και αστοχή. Τελικά. Λοιπόν, τον Νίκο. Κεσίδης. Πολύ ωραίο drive. Άρα ας το έξω κουμάρας. Σε παθούς Καλιόρας. Φάουλ του Νίκ. Μεταφορά μπάλας. Μεταφορά μπάλας. Ο Νίκος τον... Ο Νίκος πήρε την μπάλα του Κεσίδη. Κούμαλας. Καπετάνιος. Μπλοκάρεται από τον Παξεβάνο, Καϊόρας, goal foul, για τον Καϊόρα,
18-13, 8 δευτερόλεπτα ακόμα και 3-10 για τα κρίδια, για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κάλλη ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή, να δούμε αν θα πετύχει έμεσο τρίποντο. Όχι, δεν θα το κατάφερνε. 19-13, για να δούμε τώρα. Νίκου τρέχει. Παρταλίδης. Λήξη 10 λεπτό. Ας πω ότι είναι υποβλάστηκα. Θα λήξω από το δεκάλεπτο, 19-13. Έτσι έφερε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπάσκετ Ρουμπέρτο. Πρώτη επίθεση 10 λεπτό για την υποβλάστηκα. Προηγείται η ομάδα των Στεφανέων με 19-13. Ας πω ότι στο τρίπο το γεμάζει η υποβλάστηκα. Η μπάλα για Στεφανινά. Με Χουρδάκη να δίνει στον Καϊόρα, Καϊόρας. Χουρδάκης. Βαξεβάνος. Εκεί. Ο Πανταλίδης. Ωραία ενέργεια. Σταθεί άτυχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και ο Χουρδάκης θα κατεβάσει. Θα δώσω τον Βατσεβάνο, αυτός είναι καλή ώρα. Αστοχή, ριμπάντρες επικό του Βατσεβάνο. Ένα νέος χρόνος δίσμησης. Χουρδάκης. Καλλιόρας. Ball foul για τον Καλλιόρα. Είκοσι ένα-δεκατρία. Και νέα ευκαιρία για τον Καϊόρα να πετύχει ένα στο τρίποντο. Θα στοχίσει ο Καϊόρας. Όχι, 21-13 θα παραμείνει. Ούμαλας. Νίκου από τη γωνία, άστοχο ριμπάντο χρόνος. Κουρδάκης. Τραχεία τρίπλα. Δίνει στον κλόνο, ο κλόνος ξανά στο Κουρδάκη. Ο Κουρδάκης θα κάνει λάθος. Τελικά θα γίνει το λάθος, ε. Παρμανίδης στον νομικό. Κούμαλας. Τεσίδης, Κούμαλας και την επιτέχεια λέω εγώ θα την πάσα. Αστοχή ο Κούμαλας, ριμπάντο σε κλίν. Ο Μπάγκης κατεβάζει. Τζάμπολ. Η μπάλα για Στεφανινά που έχουμε 14 ευκόλου δεν μπορούμε από τους χρόνους δίδυνσης. Βαχτσεβάνος. Δεν θα καταφέρει. Μπάνο Παταλίδης, Νίκου, baseball. Στο Γιασίνη. Αυτός δεν μπορούσε να βγάλει τον εμφυλιασμό και έκανε βήματα. Σήκωσε το σταθερό από την καταλάβα. Καϊόρας. Τρίποντο. Άστοχο. Λιβάν Παρταλίδης. Τάκια 45 για τελειώσει. Κούλο δεύτερο δεκάλεπτο. Νίκο. Πω πω τρομερή άλλη ου πάσα. Και εσείς δεν τα κατάφερε. Αν έπαιρνε τώρα αυτό το καλά θα μιλήσω μια ωραία πάρεμο όπως του πάση. Ο Καλλιόρας, φάουλ. Δύο βόλες για τον Καλλιόρα, ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα για τον Στεφανινά. Η ώρα σου στο στην πρώτη, 22-13. Και time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο πάση του για το time out. 23-13 προηγούνται τα Στεφανινά.
Πόντρο και Κοπλάσκα. Η Κοπλάσκα έχει την κατοχή. Είχαμε δύο βολές πριν από την ώρα. Καπετάνιο, αστοχή. Ρεμπάν Κόνο. Αλβανό Πέρε για πρώτο φορά. Είναι και ο έξω παίκτη στον Στεφανινά. Πώ θα πάρουν κάποια ανάσκη, κάποιοι παίκτε. Καλιόρα, αν δεν νομίζω Καλιόρα να βγει ποτέ. Πρώτο φορτάκι. Στο λίγο το Καλιόρα ή τον Παξεβάνο στο κόλλο. Νομίζω μεταξύ Σακίλ και. Αλβανό θα γίνει το rotation. 23-15 από το ωραίο καλάθι του Κούμαλα, στο εφηβιασμό. Φορτάκης. Και εντός του Καλιόρα. Καλιόρας με τον Νίκο. Καλή άμυνα του Νίκο. Μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή των Στεφανά που έχουν 6 δευτερόλεπτα για τελειώσει η επίθεση. Φορτάκης δεν το έχει πολύ επιτυχθεί χρόνος. Θα στοχίσει αλλά... Όχι αλλά, με δικό rebound έχουμε εφηβιασμό για Γιουγκοσλάβια. Κούμαλας, Στέφας. Αστοχή της επαφής ο Στέφας. Δεν τα καταφέρανε. Και ο Καλιόρας τώρα. Αστοχής και αυτός. Rebound ο Στέφας Παλικαρίσιο. Έψαξε την μπάσα, την βρήκε. Με νύχια και με βλόγγι στον Νίκο. Νίκου. Ωραία η άμυνα του Τσεφάνου, μπλοκάρει τον Νίκο, αποτρέπει τον εφηβιασμό. 6 και 4 για το γιο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κεσίδης, Κούμαλα. Κεσίδης από τη γωνία έκανε πολύ ωραίο replacement. Αστόχησε στο τρίποντο, rebound από Τσεφάνος. Δίνει στον Αλβανό, Αλβανός. Στο Κουρδάκη, Κουρδάκης. Πολύ ωραία στα τρέλε, έχετε αστοχή όμως. Πολύ ωραία φάση όμως. Rebound η Γιουγκοπλάσκα με Κεσίδη να τρέχει. Τελικά θα πάει σε τρίποντο, όχι. Θα δώσει το καπετάνιο, ο καπετάνιος αυτός θα πάει σε τρίποντο και θα αστοχίσει. Θα μειώσει στις 5-23-18, 5-0 το σελίδι που τρέχουν οι ομάδες Γιουγκοπλάσκα. Κουρδάκης, ωραία στο Καλιόρα. Αστοχή αυτή τη φορά ο Καλιόρας. Εσύ στο μαρκάρι τον πιέζει ο Χουρδάκης. Δίνει τελικά στον Νίκο. Νίκο και Σίδης τρίποντο. Άστοχο rebound ο Μπαξεβάνος. Χουρδάκης. Στον κλόνο ο Άλεουπ βγήκε αστόχης όμως. 2-1 τώρα και Σίδης. Κούμαλας. Άστοχη. Rebound ο κλόνος. Στον Καλιόρα, Καλιόρας. Κουρδάκης. Αλβανός. Καλιόρας. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για Στεφανινά. Καλιόρας τρίποντο. Αστοχή. Ριμπάουντ Νίκου. Ράντεν. Ροντέο λίγο το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό. Πάσα. Στέφας κατάει σταθερό. Μπλοκάρνε πανέμορφο όμως. Από τους δίδυμους πύργους. Μπάξε πάνω και κλόνο, Κουρδάκης στο Καλιόρα. Κουρδάκης, λάθος από τον Καλιόρα στην προσπάθεια του να βρει το Κουρδάκης. Το ροντέο συνεχίζεται και θα μπει καλάθι. Επιτέλους. 23-20. 7-0 το σερί που τρέχει η Κοπλάσκα και μειώνει σε απόσταση ενός τριπόδου. Αλβανός για 3. Ριμπάντο, Μπαξεβάνος, επιθετικό. Πάτσε την τελική γραμμή. 3-51 για το γιο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Βαλκούμας θα περάσει τη θέση του Καπετάνιου. Θα επιστρέψει ο Βαλκούμας. Στο παρκέ θα επιστρέψει στον πάγκο ο Καπετάνιου. Για να δούμε τώρα τα Γιουγκοσλάβια άμα θα πλησιάσει. Άμα και θα σου βάλει το παιδί τρίποντο. Βαλκούμας, Κούμαλας. Τρίποντο, ισοφάρισαν. Τρίποντο, Κούμαλας. Ισοπαλία στο παιχνίδι. 10-0 το σερί τρέχει πλέον η ομάδα της Γιουγκοσλάβια. Κουρδάκη στον κλόνο, πολύ ωραία assist και καλά στον κλόνο. Ως 5-23, ο κλόνος είναι πάρα πολύ καλός. Ο Νίκος στον εφηβιασμό, τρίποντο, άστοχο rebound ο Καλιόρας και τρέχουν τώρα 3-1. Καλιόρας, call to call, καλά στον. Και time out για Γιουγκοσλάβια, 27-23. Απαντάει στο 10-0 σερί. Της Γιουγκοσλάβια με 4-0 σερί η ομάδα των Στεφανινά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο Μπάσκετ Λέγκο μετά το time out. 7
7-23 προηγείται η ομάδα του Φαγενά. Λιχοπλάστηκα. Είχε σοβαρίσει. Από το μείον 10. Τώρα έχει την επίθεση με τον Νίκο. Λάθος, όχι τελικά. Θα ξανακλέψει ο Νίκου. Και εσύ της δίποντο, 45 μήνες, άστοχο επιθετικό rebound, όχι παταλείς με κατάφερε, πήρε το αμυντικό ο Κλόνος. Πολύ ωραία πάση στον Καλλιώνα. Ο Κλόνος, πέρα να σκοράρει, δίνει και ασίστ. Προς 9-23, Καλλιώνα τον δείχνει, επιβραβεύει το συμπαίκτη του. Γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή ο Κλόνος είναι κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Ο Χουρδάκης θα κλέψει και θα βγάλει ασίστ τον Καλλιώνα. 31-23. 8-0 ως το φανά. Υπάρχουν, έχουν momentum οι δύο ομάδες. Βαλκούμας. Τώρα το momentum είναι για Στεφανάλα. Όχι εσύ της γρήγορα. Θα πετύχει τίποτα ψυχολογία στην γωνία. Και θα μειώσει τους 5-31-26. Καλλιώνας. Λόνος, Κουρδάκης, Παξεβάνος, αστοχή σε δίποτο κοντινό, rebound το Στέφας, εδώ στον Παρταλίδη, και αυτός στον Κεσίδη, και αυτός στον Νίκο, μια baseball ωραία πάσα, ξανά Κεσίδης, νέο τρίποτο, όχι άστοχο αυτή τη φορά, Καλλιώνας θα πάρει με την rebound και θα τρέξει, και θα δώσει άλλη, ούτσο Κλόνος, έτσι μου φάνηκε δεν ήταν λίγο τελικά. Καλλιώνα στο Κουρδάκι, Κουρδάκι στον Κλόνο. Ο Κλόνος το σπίτι. Του πήγε μπάλα. Δεν κατάφερε, και 16 για να νιώσω. Θα το κλέβει ο Κουρδάκης τον Νίκο. Πήγε να βγάλει. Μια πολύ ωραία πάση στον Καλλιώνα, δεν τα κατάφερε. Παρεμβλήθη χέρι. Πέφτει λίγο πλάστικα. Η κατοχή θα παραμείνει στο Σιφανενά. Έχουνε 20 τρόλτα. Δηλαδή πολλά. Οι υπόλοιποι που φάνε βρίσκουν είναι και στην πλάγια γραμμή, στο μισό γήπεδο. Ο Αλβανός. Ναι, Αλβανός θα πάρει κάνει την επαναφορά. Λάθος, καπετάνιος κλέβει. Άλλα λάθος και από γιουκοπλάστικα. Ο Κουρδάκης στον Κλόνο. Κλόνο στον Κουρδάκη. Περνάμε στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Κουρδάκης. Βαχτσεβάνος, ωραία ενέργεια στο χι, στο χι, ναι. Rebound καπετάνιος. Κούμαλας, 45 τρόλια ακόμα για να γιώσουμε μεκάλεπτο. 15 τώρα για Γιουκοπλάστη, το Παρταλίδης, Βαλκούμας και Σίδης. Θα στο χίσει, rebound ο Κλόνος. Στο Κουρδάκι, Κουρδάκης. Λάθος πάσα. 3-1 τώρα. Ο Βαλκούμας θα στοχίσει, rebound από τον καπετάνιο. Ο Βαλκούμας δεν μπορεί να στοχίσει τώρα, ναι. 31-28, Κλόνος. Τρέχουμε, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Γιατί πρέπει να εκδομίσουμε όλο το χρόνο επίθεσης. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το δεκάλεπτο, όλα για Στεφανινά. Έχουμε δώσει ακόμα ένα φάουλ για τα πλάστικα. Αλβανός, Παξεβάνος, 10 λεπτά ακόμα, Καλλιώνας, 8, 10, φάουλ, είχα να δώσω ακόμα ένα φάουλ. Το έκανα πούμε, αλλά τώρα όμως δεν έχουμε δώσει ένα φάουλ. 4,3 για να τελειώσω το δεκάλεπτο, για να δούμε τι θα βγάλει η τελευταία επίθεση για Στεφανινά. Αλβανός, στην επαναφορά, ο Καλλιώνας. Λογικά θα πάνε στο μαρκαριστή. Λέρω από τον Κλόνο, Καλλιώνας. Παρεμβαίνει ο Κούμαλας. 2,7. Για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Στεφανινά έχουν νέα ευκαιρία για να δούμε σε αυτή που θα κάνουμε τώρα. Κλόνος. Νέα deflection του Παρταλίδη. 1,8 πλέον. Κλόνος. Αλβανός, Κουρδάκης, δεν μετράει. Λήξη πρώτου μηχρόνου, 31-28 μπροστά. Η Στεφανινά, Τίπερ Γουλς, Κόλτος, Ιγκοπλάστικα, επιστρέφουμε μετά την Ανάπαυλα.
Επιστρέφουμε στο μπάσκετ λεπτό για, για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στεφανινά, 31-28 για κοπλάς, το πέχει την πρώτη πίσω του δεκαλέπτου, γιατί είχαμε και τζάμπολ. Στο δεκαλέπτου το θυμάμαι. Τα πετάγια στα πάνε, θα γίνει το λάθος, παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Κούμαλας θα συγκρατήσει την μπάλα, ωραία ενέργεια, αστοχή. Για την αράχνη μπροστά από τον Βατσεβάνο, αυτός εδώ στο Κουρδάκι. Κουρδάκης στον Καλλιόρα, τρίποντο, θα το βάλει ο Καλλιόρας και θα κάνει το 34-28. Νομίζω το πρώτο έτσι κοντήμα του Καλλιόρα, γιατί και στο μήνα το βλέπαμε και το στατιστικό και μιλούσαμε με τα παιδιά. Κεσίδης, τρίποντο, θα στοχίσει, δεν θα πατήσει, rebound, το Καλλιόρας με την βοήθεια του πλώνου. Καλλιόρας. Ο Κλόνος! Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση. Ας το γύρω καφτάκι και λέξει το τυχό. Κλόνος, baseball, Κουρδάκης, καλάθι. 38-28. Έχουν μπει πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Να Στεφανινά. Σε τυχόν rebound μπλοκάρει με εντυπωσιακά από τον Βατσεβάνο. Ο Πανταλίδης, Καλλιόρας. Σκουπ τελείωμα. 40-28. Μπροστά το Στεφανινά, είναι το μέγιστο του 12 πόντι. Τα πετάγια του Εξαγγή. Πολύ. Δεν θα το καταφέρει. Λόνος. Άστοχος, Καλλιόρας επιθετικό. Το Βλόνο. Καλάθι, όχι. Κεσίδης καλάθι. 40-30 πρώτο καλάθι. Για Γιουγκοπλάτ και το δεκάδετο. Το 30-28 έχει γίνει 40-30. Το 30-28 είναι το σκορ του χρόνου. Κουρδάκης. Θα μπλοκάρει στία το καπετάνιο. Η μπάλα για Γιουγκοπλάστικα. Ο Κούμαλας. Εσύνης στον καπετάνιο, τρίποντα από την κορυφή ο καπετάνιος σας. Το επιθετικό ριμπάνο Κούμαλας, κουρμπά καλά και φάουλ. 40-32 μειώνει ο Κούμαλας. Συμπληρωματική βολή για τον Κούμαλα. Θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάνο όπως τον ίδιο. Κεσίδης, τρίποντο 65, θα το βάλει. Να που πετυχαίνουνε πεντάποντο. Αντί για έμεσο τρίποντο, πετύχανε πεντάποντο, δεν τους χάλασε καθόλου. Τους γιουγκοπλάστικα που μειώνουνε 40-35. Το 31-28 έχει γίνει 40-28 και τώρα είναι 40-35. Βλέπετε, αυτό που σας έλεγα και στο πόδι, μήχρονο. Έχουνε τις στιγμές τους, κάθε ομάδα τα up and down τους, έχουνε σερί. Κατέρθουν οι δύο ομάδες, τώρα το σερί είναι για τους Γιουγκοπλάστικα. Καλλιόρας θα στοχίσει και η μπάλα θα παραμείνει. Θα επιστρέψει την ομάδα της Γιουγκοπλάστικα. Ο Παρταλής θα περάσει στον πάγκο, ο Νίκο θα επιστρέψει στο παρκέ. Ο Καπετάνιος θα δώσει στο Γεσίδη. Για να δούμε αν θα μειώσει κι άλλο, αν θα μειώσει κι άλλο η ομάδα της Γιουγκοπλάστικα. Καπετάνιος. Γεσίδης. Το Κουρδάκι το μαρκάρι. Καπετάνιος Νίκου, τρίποντο. Άστοχο, rebound ο Κουρδάκης. Θα σηκωθεί με τρίπλα για να μην γίνει παράδο. Είχε και βήματα. Σκόρτε. Χωρίς τρίπλα, σωστό σφύριγμα, σωστό σφύριγμα. Οπότε κατοχήστε Γιουγκοπλάστικα. 14 τρόλτα λογικά χρόνος επίθεσης, ναι. Κεσίδης, Βαλκούμας, Κούμαλας. Λάθος πάσα, ο Κλόνος το έκλεψε, έδωσε
Αυτό ο Καγιώρα που τρέχει, τον ενθουσιασμό ασταμάτησε ο Καγιώρας. 42-35. Νέο τρίποδο του Κεσίδη, 42-38, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Κορδάκης. Τρομερή πάσα στο Μαξεβάνο, δεν πήγε αυτό στο τελείωμα. Καγιώρας. Κορδάκης. Στοχή στον τρίποδο. Ριμπάουντ τον Νίκο. Κεσίδη στον Νίκο. Διποπλάζουν τα γόνα και να πλησιάσουν κι άλλο. Κεσίδη, Κούμαλας. Ωραίο φλόουτερ, καλάθι. Μειώνουν στον δίποτο, 42-40. Κουρδάκης. Τρίποντο, άστοχο, ριμπάουντ καπετάνιος. Να τώρα το momentum είναι για διποπλάστηκα. Νίκο 3-1. Στέφας, ισοπαρίζουνε. Ήγιο κομπλάς, 42-42. 5 λεπτά για να γίνω στο τρίτο δεκάλεπτο. Καγιώρας απαντάει, απίστευτο σουτ. 45-42 και time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. 45-42, τρίποντη βόμβα του Καγιώρα, ο οποίος βέβαια έδωσε ανάσα στην ομάδα του, μιας και είχε ισοφαρίσει την κοπλάσκο που ήταν στο μείον 12. Ο Νίκο έχει περάσει και ο Λαβανός Φεσσακίν, αυτό που σε έλεγα, έτσι θα γίνει το rotation για Στεφανινά. Καπετάνιος, τρομερό γύρισμα. Πολύ όμορφο goal foul από τον Καπετάνιο, πραγματικά πολύ όμορφη φάση. Ωραίο post move από τον Καπετάνιο. Και ευκαιρία για ένα στίβο και να ισοφαρίσει ο Καπετάνιος. Θετικό ριμπάνο από τον Κεσίδη και ευκαιρία τώρα να περάσω προς τα γυκοπλάστικα. Καπετάνιο στον Κούμαλα, Κούμαλας στο Στέφα, κλέβει ο Κουρδάκης. Ευχαριστή πάσα. Δίνει στον χρόνο, φάουλ. Δύο βολές για χρόνο. Κλόνος ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα στοχίσει. Το δικαίωμα για ακόμα μία όμως ο Κλόνος. Θα στοχίσει. 46-44. Καπετάνιος Νίκου. Σίδης, τρίποντο από τη γωνία, θα φέρει μπροστά του γυκοπλάστικα. Ακόμα μία τρίποντη βόμβα του Κεσίδη. 46-47. Γυκοπλάστικα μπροστά. Ο Κουρδάκης, τρομερό καλάθι. 48-47 το Κουρδάκη, πολύ όμορφο καλάθι. Baseball pass ακόμα να ξεβάλλει όμως. Καλιόρας τρίποντο, άστοχο, rebound τον Νίκου. Κεσίδης αστοχής αυτή τη φορά. Rebound Καγιώρας. Τρέχει. Σε διπλό το Καγιώρας στο εφηβιασμό. Δίνει στο Μαξεβάνο. Ωραία πάσα, καλά του Μαξεβάνου. 5-7. Μπροστά τα Στεφανινά ξανά. Κούμαλας. Κεσίδης στον Κούμαλα. Του Αλβανό. Ο Παξιβάνος έκανε το πλόκα, αλλά το φάουλε χρεώθηκε στον Αλβανό.
Ο Καπετάνιος θα επιστρέψει στο πάγκο για να περάσει στη θέση του Παρδαλίδης. Λίγο κέντρο για λίγο στο πρώτο κάλεπτο. Ωραίο παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητα. Οι δύο ομάδες είναι το τελευταίο τους για τη Master League. Για το σημερινό πρωτάθλημα έχουμε και καλοκαίρινο. Φυσικά έχουμε τα play-off, έχουμε και την Evolution που τρέχει. Μαλματάκι ο Στέφας, πέρα στο χείς 5-48. Σαράντα 49 από τον Στέφα. Βουλώνω στο Πορδάκη. Πορδάκης πολύ ωραίο drive αυτοχή όμως. Rebound ο Νίκος και ρίχνει να περάσει πριν από τα ημάτια του Κοκλάστικα. Νίκο στον Κούμαλα. Κούμαλας Στέφας. Δύσκολη ενέργεια. Έχει ο πίνημα, δεν πίνει τρίπλα. Δεν κόφει την μπάλα τα χέρια. Μπλοκαρίστηκε. Καϊόρας Πατσοβάνος, Καϊόρας τρίποντο, άστοχο. Rebound Στέφας. Κούμαλας πάει σε coast to coast. Καλά αυτό το Κούμαλα, πολύ όμορφο. 50-51. Ο Κουρδάκης παίρνει το κλόνο. Παίρνει το φαουλ. Αλλά είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό για γλυκοπλάστηκα στο δεκάλεπτο. Οπότε δεν έχουμε καμία βολή, είναι χαμηλά το φαουλ. Ο Βαλκούμας επιστρέφει στη θέση του Κούμαλα. Από την τελική γραμμή 14 στο όλο το χρόνο εκτύπησης. Αλβανός στον Καϊόρα, Καϊόρας Βαξεβάνος, πολύ ωραία είναι αστοχή, λοιπόν το παλκού μας. Και Σίδης στον ευνηδιασμό, πουλαπ τρίποντο, άστοχο. Εξαιρετικό Νίκο. Ξαναμπαίνει πάνω Νίκο από τον Κεσίδη. Στέφας Νίκο για τρεις. Άστοχο. Λόνος. Θα χάσει την μπάλα. Κεσίδης. Ο μπάλανς, άστοχο, ριμπάν Λόνος. Λουκλάρι. Και τότε τον Καϊόρα. Πω πω το μέρη προσκύνει τον Καϊόρα. Φάω και δύο βολές. Ο Καϊόρας ετοιμάζεται και να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο βολές. Θα ισοφαρίσει ευτοχόντως στην πρώτη. 51-51. Και 52-51 μπροστά ξανά τα Στεφανενά. Ο Κεσίδης πολύ ωραία baseball πάσα με τα δύο χέρια. Στέφας. Φάουλ του Αλβανού. Και τεχνική πολύ στο Παξεπάνο που διαμαρτυρήθηκε. Αλβανός δεν κονοφόρα το Παξεπάνο, δεν το δημιούργησε το Παξεπάνο. Οπότε θα έχουμε δύο βολές, τρεις βολές γιατί είναι και τεχνική ποινή στο Παξεπάνο. Πολύ τεχνική θα την εκτελέσει ο Κεσίδης. Δεν πρόκειται να χάσετε ο Κεσίδης, βολή, εύκολα. 52-52 στο Παρίσι και τώρα δύο βολές για τον Στέφαν στο φάουλ. Ήταν στην προσπάθεια. Ούτως ή άλλως είναι και πέμπτος ομαδικό συμπληρωμένο. Δεν όχι, δεν είναι με τεχνική πριν το συμπληρωμένο. Άρα δεν θα ήταν πολλές. Αλλά είναι πολλές γιατί ήταν στην προσπάθεια. Δεν θα ήταν πολλές να ήταν χαμηλά. Έτσι όχι, ο Στέφος κάνει το 52-53.
Ρεάλ Μαντάγκε έφασε στο κι. Ριμπάνο Χουρδάκη στο κι στη δεύτερη. Οπότε είχαμε και την βολή τη τεχνική. Λιγοπλάστηκε και την βολή τη μία από την Στέφα. Χουρδάκη. Φάουλ. Δύο βολέ. Φάουλ και Σίδη. Δύο βολές για το Χουρδάκη. Εστοχή στην πρώτη. 53-53. Του σοφαρίζει. Και για να δούμε αν θα ξαναφέρει μπροστά την ομάδα του. Ναι, θα το καταφέρει ο Μιχάλης. Θα κάνει το 54-53. Ενώ τότε δεν θα το λέει ο Σίδης. Και Σίδης, Νίκου, Παταλίδης. Βήματα τα έκανε. Έπρεπε να σηκωθεί εκεί. 52 θέλω για τρία στο τρίτο δεκάλεπτο. Χουρδάκης. Καξεβάνος. Λόνος. Θα στοχίσει. Ριμπάνω του Κεσίδης. Λάθος πάσα. Κλέβει ο Κλόνος. Αγιώρας, Αλβανός. Ωραία πάσα στον Κλόνο. Φάουλ του Κεσίδη, δύο πόδι για τον Κλόνο. Πέντε φόλοι για δύο στον Κλόνο Κάρατο. Ο Κλόνος ετοιμάζεται για την πρώτη. Παίρνει την μπάλα πίσω το κεφάλι. Ιδιαίτερος τρόπος. Αστοχεί ο Κλόνος την πρώτη. Είμαι fan των Shooting Form. Βλέπω το διάφορο Shooting Form. Έχω μια τρέλα σε αυτά. Τέλος πάντων, μικρή σημασία για εσάς αυτά. Ο Κλόνος αστοχεί και στη δεύτερη. Rebound για Γιώργο Βλάχνα. Θα έχουμε την τελευταία τη όλη του κάτω. Ο Νίκου. Φλόουτερ καλάθι, 54-55, ο Κουρδάκης χτύπησε, νομίζω, στο δάχτυλό του, στο καρπό του, κάπου χτύπησε. Ο Σαγκίλ θα περάσει για το κλείσιμο του δεκαλέπτου. 2,4 για να λιώσει. Μπροστά η Υποπλάστικα. Λόνος θα προλάβει, αλλά δεν θα καταφέρει. Λήξη τρίτη δεκαλέπτου, 55-55 μπροστά. Η Υποπλάστικα, Στεφανινά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. 53-55 προηγείται η ομάδα της Υποπλάστικα. Η Στεφανινά. Τι περνούσε, έχουμε την πρώτη κατοχή. Ήταν Στεφανινά για να λέμε όπως αρμόζει. Τρίποδο Καγιώρας και να βρει μπροστά το Στεφανινά. 47-55 μπροστά. Τρίποδο και Σίδης από την γωνία, άστοχο, θετικό rebound, ο Στέφας βγάζει τον Πούμαλα. Νίκου, τρίποδο, άστοχο, rebound από τον Κεσίδη με την... Ουσιαστικά το rebound το πήρε ο Στέφας, δεν ξέρω πώς κρεώνει στο κοιτά αυτό, γιατί έφτιαξε και το πήρε στην μπάλα. Έγινε το λάθος. Μπουρδάκης κατεβάζει από την πλάγια γραμμή, τον ρόγιο διάδρομο. Και δείτε στον κλόνο που έρχεται από το κεντρικό διάδρομο στο ψηλό. Φάουλ χαμηλά, δεν σου λέει πέρα καλά. Αν έμπαινε, δεν έχουμε δύο πολλές. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Επαναφορά από την baseline. Ο Μπουρδάκης. Στον Βαξεβάνο, balance με ταυλό. Πολύ ωραίο καλά στον Βαξεβάνο. Ξεκινήσει καλά στο δεκάλεπτο αυτό η Στεφανινά με 5-0 και να περνάνε μπροστά με 4 πόντους. Νίκου και Σίδης. Νίκου, ωραία πάσα, αλλά ήταν δύο παίκτες εκεί στην ίδια θέση. Αποτέλεσμα
αυτός είναι ένας σύνηθες λάθος που βλέπουμε στον μπάσκετ, όταν δύο παίκτες είναι στην ίδια γωνία πάσας. Ουσιαστικά την ίδια θέση. Είδαμε ο... πόσο είδα εκεί ο Βαλκούμας και ο Στέφας. Ο Βαλκούμας περνάει στον πάγκο, επιστρέφει στο παρκέ ο Καπετάνιος, ο Φουρδάκης σε ακόμα μια εκτίθεση για Στεφανινά. Βαξερβάνος, Σακίλ, τρίποντο, άτυχος ο Σακίλ. Rebound ο Καπετάνιος. Πάει σε drive, foul του Χορδάκη. Πρώτο ομαδικό foul για Στεφανά. Λάβει ο Καπετάνιος, το ίδιο ο Βασκευάνος. Χορδάκης θα τρέξει. Θα δώσει τον Καλλιόρα, Καλλιόρας. Θα πάει σε συνταρισμένη επίθεση. Ναι. Όχι ακριβώς συνταρισμένη. Θα πάει σε δευτερεύοντα χρόνο. Transition παιχνίδι. Θα μπορούσε να χρεωθεί να χαρακτηριστεί τα ζητήματα του παιχνιδιού, γιατί πήγαμε στο κανένα με επίθεση. 61-55, μικρή σημασία αυτά που σας λέω. Σημασία έχει ότι τα Στεφανινά έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Φάουλ χρεωθεί, δεν μετράει το καλά. Πάλι χρεώ και χαμηλά. Λοιπόν, μικρή σημασία αυτό που σας έλεγα πριν. Επιστρέφω σε αυτό που σας έλεγα πριν. Σημασία έχουν τα Στεφανά, έχουν ξεκινήσει με 7-0 επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο και προηγούνται με 6. Στοχή ο Νίκος στο τρίποντο. Rebound ο Κλόνος. Όχι, επιθετικό ο Νίκο. Πρώτο καλάθι με Νίκος αυτό το δεκάλεπτο για Λυκοπλάστικα. 61-57 μειώνει τους 4. Καλλιόρας. Τρίποντο. Αστοχή. Rebound τον Νίκο αμυντικό. Baseball τρομερή στο Κεσίδη. Ο Κεσίδης βγαίνει προς τα έξω. Θα παίξει τα πόδια τον Κλόνο γιατί έχει μισμάτς. Καλή άμυνα του Κλόνου. Μπάλα καταλήγει στον Νίκο. Αστοχή και αυτό. Σε επιθετικό rebound ο Κεσίδης δίνει στον Νίκο. Έκανε τύπια την κρίβια ο Νίκο. Καλά, όχι αστοχή. Επιθετικό rebound foul. Κερδίζει ο Νίκο. Χαμηλά είναι. Σκάφω το φάουλ. Μένει σαν το προηγούμενο που ήταν κάπως φιταλατευόμενη. Είχα μια φιταλατευόμενη άποψη. Δεν ήξερα να μην τρέχα μια. Είχαμε να εκτελέσει φορές ο Νίκο να μετρήσει και το καλάθι. Ο Κεσίδης στον Καπετάνιο. Ο Καπετάνιος. Ω, δεν καταφέρει να μετρήσει το καλάθι. Πολύ ωραία είναι γιατί το πάνω. Το Καπετάνιο. Αλλά και ζήτησαν και με εκτελέσει δύο φορές. Τέταρτο ματικό για Στεφανινά πολύ γρήγορα. Σε αυτό το δεκάλεπτο έχουν πρόβλημα με τα φάουλ του Στεφανινά. Το επόμενο θα είναι πολλές. 6-51 για τελειώσει το παιχνίδι. Είναι δύο φορές τώρα γιατί στην προσπάθεια του Καπετάνιου. Να το πει καλά. Έστω χι μειώνει στις 3-61-58. Αστοχή στη δεύτερη. Κουρδάκης θα πάρει το rebound. Θα πάει σε coast to coast. Θα στοχίσει και το rebound από τον ίδιο. Θα στοχίσει και στη δεύτερη τα πόδια. Και η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή της Στεφανινά. Και έχουμε 14 χρόνια τον πόλη που αναφοράμε την επίθεση. Γιατί είχαμε ένα νέο χρόνο. Αναφορά έγινε ο Κλόνος έδωσε το Κουρδάκη. Τρίπο το Κουρδάκη, άστοχο. Rebound το Κούμαλας. Και Σίδης. Στέφας πάει τη σαν τρέιλερ. Σωστό μπάσκετ, σωστό τρέξιμο, σωστός εμβλιασμός. 61-60. Είναι αυτά τα momentum που λέγαμε και πριν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα το momentum είναι για Γιουγκοπλάστα. Αλλαγή έχουμε, ο Αλβανός περνάει στη θέση του Σακίλ. Και δίνει την μπάλα στον Κλόνο. Καλλιόρας. Πω. Τι ωραία φάση, τι ωραίο καλάθι από Νίκο τον Καλλιόρα, τα δύο εκτήματα. Του πάμε να το έκανε. Κεσίδης. Νίκου τρίποντο. Άστοχο ριμπάν μακρινό, Χουρδάκης θα τρέξει. Θα δώσει τον Καλλιόρα. Μπλοκ έκανε πολύ όμορφο ο Καλλιόρας από τον Νίκο. Πολύ ωραίο μπλοκ.
πραγματικά από τον Νίκο. Περιμένουμε να φτάσουμε το δικό γήπεδο. Ο Κουρδάκης επαναφορά είναι από την baseline, την κάνει ο Αλβανός τελικά. 19 δευτερόλεπτα για τον Στεφανίνα, χρόνος. Ο Κουρδάκης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, κούφι για τα χέρια. Και η Γιουγκοπλάστικα έχει την κατοχή, την ευκαιρία είτε να πλησιάσει είτε και να εξαφανίσει είτε και να περάσει μπροστά να έχουμε τετράποντο, δηλαδή τρίποντο και φάουλ. Αλλά ας αφήσουμε τα αν και ας πάμε στο παιχνίδι. Τα πετάει ως goal foul. Αυτό δεν το είπα πριν στο σενάριο. Θα σοφαρίσουμε μέσα στο τρίποντο. Έχει την ευκαιρία τώρα με τον καπετάνιο. 63-62 και συμπληρωματική βολή για τον καπετάνιο. Το σενάριο που δεν είπα, αυτό βγήκε, 63-63. Ισοφαρίζει η Γιουγκοπλάστικα και ο Κουρδάκης κατεβάζει. Μια Στεφανινά, κάνει το drive, δίνει στον Βατσεβάνο. Καλά και ο Βατσεβάνος, θα έκαψε πολύ όμορφα από την κορυφή. Ξανά προσπάθει ο Στεφανάς και τα μπλέζει, πήρα το παιχνίδι τώρα. Είναι στο τίποτο. Νίκου, Στέφας, Νίκου. Ωραία σκι πάσα στον καπετάνιο, τρίποντο καπετάνιο σας, το χωστέβαζε με την κόρυμπα. Γύρι στο Γεσίδη, πουλα, άστοχο, λυπά ο Κουρδάκης. Το κλόνο, ο κλόνος. Ωραία η άμυνα του Γεσίδη. Και τώρα τρέχει ο Κούμαλας. Κουρδάκης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ των Λέμπτων. Δύο βόλες έχουμε για το Κουρδάκη, 65-63 προηγούν το Στεφανινά. Όταν συνειδητοποιώ, σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά και τελευταίο και για τις δύο ομάδες, αλλά πολύ ωραίο. Με ωραίες φάσεις. Κουρδάκης, ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο. Όλοι οι παίκτες του πίσω από κέντρο δεν πάνε να πηγήσει κανένας για αμυντικό rebound. Θα στοχεί ο Κουρδάκης στην πρώτη, ο κλόνος τώρα έρχεται. Να ενθαρρύνει το συμπαίκτη του, αλλά και να επιδείξει για θετικό rebound. Για τη διεκδίκηση του rebound. Για να δούμε στη δεύτερη πρώτη καταφέρει ο Κουρδάκης. Θα στοχίσει μία στις 2-6-3 μπροστά στα Στεφανινά. Ο Κεσίδης. Και από τον Καπετάνιο γυρίζει τον Νίκο. Νίκο. Ωραία στον Κούμαλα. Καπετάνιος. Φάουλ το από τον Βατσεβάνο. Δύο βαλούν για τον Καπετάνιο. Σύντα 6-4, μειώνει στις 2. Εξήντα 6-65, μειώνει στον πόδο. Και τα Στεφανινά έχουν την κατοχή. Ο Ράγκης. Ήσχε να γίνει φάλο εκεί. Λάθος μας,
τώρα θα κλέψει Κεσίδης. Νίκο. Ωραία ενέργεια, αλλά κακό τελείωμα. Ριμπάουντ ο χρόνος. Καϊόρας. Ωραίο hesitation, αστοχή ο Καϊόρας. Ριμπάουντ ο καπετάνιος. Νίκου Κεσίδης. Νίκου τρίποντο από την κορυφή. Άστοχο ριμπάουντ. Ω, Πατσεβάνος. Γρήγορα στον Καϊόρα. Καϊόρας. Στο Χουρδάκι, Χουρδάκης. Στον Πατσεβάνο. Πώς να πάνε στη σταρισμένη επίθεση. Στα Στεφανινά, Αλβανός. Τρίποντο. Άστοχο. Ριμπάουντ ο Νίκου. Έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Κούμαλας. Και Σίδης από τη γωνία. Άστοχο. Ριμπάουντ ο Χουρδάκης. Στον Καϊόρα, Καϊόρας. Αρχή προς τα έξω, θα πάει σε σου τριών πόντων. Θα στοχίσει, rebound ο καπετάνιος. Αμυντικό. Κούμαλας. Νίκου. Φλόουτερ. Άστοχο. Put back από τον ίδιο, άστοχο γι' αυτό. Rebound ο κλόνος. Κουράκης. Στον κόνο παίρνει στα τρέιλερ. Επιθετικό φάουλ. Οπότε η κοπλάση έχουν σαν να την κατασύνει. Και 20 για τελειώ στο παιχνίδι. Κούμαλας και Σίδης. Νίκου. Σκιπ πάσα στον Κούμαλα, ωραία. Δίποντο. Δεν τα καταφέρνει. Ριμπάουντ ο Καϊόρας. Μακρινό ριμπάουντ ο Καϊόρας. Πάει σε post to post. Φάουλ του Κεσίδη. Δύο βόλους για τον Καλλιόρα. Είμαστε ακριβώς δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Περνάμε στο crunch time. Το λεγόμενο crunch time όπως το λέμε στην πασχετική αρχό. Ο Καλλιόρας οδηγείται στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Για να αφού πήραμε όλες τις λέξεις της πασχετικής αρχού, να τις λέμε. Γραμμή της φιλανθρωπίας για τον Καλλιόρα. Δύο βόλες. Στον πόνο το παιχνίδι, ο Καϊόρας ευθοκή στην πρώτη, κάνει τον 7-65. Δύο στις 2, 68, 65, διαφορά 3 πόντων. Εσίδης, καπετάνιος, Κούμαλας, καπετάνιος, το κλασικό του γύρισμα. Επιθετικό φάουλ. Έπαιξε εικόνα. Αλβανός στον Καλλιόρα. Στο παιχνίδι. Γιουγκοπλάστικα τώρα έχουν ξανά την κατοχή και την ευκαιρία. Ήταν να σοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Ήταν να βιώσουν και να σοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Κούμαλας και εσύ της γωνία τρίποντο έστωχο σοφαρίζει. 68-68 όλα ανοιχτά. Κουρδάκης. Ωραία η άμυνα. Καταφέρει ο Φουρνάκης, η μπάλα για γυκοπλάστικα. Η μπάλα για Στεφανινά είναι. Ο Αλβανός στην επαναφορά. Κλώνο, κλώνο στο Κουρδάκι. Κουρδάκης. Φάουλ του Νίκου. Και είναι ομαδικά δύο βολές. Πέμπτο φάουλ του Νίκου.
τρία από το ο Κουρδάκης θα πηγαίνει την πρώτη τη μία από τις δύο, 69-68 μπροστά και στέλνει πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο Μπάσκετ Ορλάντο. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσουμε. Τελειώνει αυτό με μία πολύ το Κουρδάκη μπροστά από την Τσαπανίνα. Η Γιούγκο Μπλαστ κάνει την επίθεση, όλες οι επιθέσεις είναι κρίσιμες τώρα από εδώ και πέρα. Ο Κούμαρα θα πηγαίνει πάνω να σκάσει για να μην κλείσει ο χρόνο. Θα την πιάσει. Θα δώσει στον Νίκο. Ο Νίκο στον Κεσίδη που βγαίνει το σκριν του Στέφα. Κούμαλα. Έχω περάσει το τελευταίο λεπτό. Έχουμε τώρα. Λεπτό στο Αλβανό. Το καπετάνιο. Θα πει ο Αλβανός, θα περάσει ο Αλεπάκης. Δύο πόλες για καπετάνιο κρίσιμες. Για να δούμε ο καπετάνιος τι θα καταφέρει. Άστοχος την πρώτη καπετάνιος. Για να δούμε τη δεύτερη. Μεγάλο ντέρμπι. Ωραίο παιχνίδι. Έστω στην δεύτερη 69-69. Κουρδάκης. Πω, τώρα πολύ κρίσιμη επίθεση για Στεφανίνα. Κουρδάκης. Το φάσμα της παράτασης πλέον ορατό στον ορίζοντα. Κουρδάκης. Το Βαξεβάνο. Λέγει ο Κούμαλας. Κεσίδης. Για αυτούς 24,1 για να τελειώσει 24. Για να δούμε τελευταία κρίσιμη επίθεση. Πω, για να δούμε τι θα βγάλει. Αυτή είναι η τελευταία επίθεση. Βγαίνει πιο ψηλά να πιέσει ο Κούμαλας και ο Κεσίδης. Καλή ώρα, βλέπει το χρόνο. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλή ώρα. Τρίποντο, άστοχο ριμπάουντ καπετάνιος Κεσίδης. Λοκάρεται εντυπωσιακά τον χρόνο. Λήξη παιχνιδιού, παράταση. Απίστευτη εξέλιξη. Οπότε επιστρέφουμε για την παράταση. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ Λέντων για την παράταση. Έχουμε παράταση 69-69, Στεφανινά, Τίπεργου, Γιουγκοπλάστικα, πρώτη επίθεση. Της παράτασης είναι για Γιουγκοπλάστικα, στο Κίο και Σίδη, πάνω το Ολυμπικό Χουρδάκης. Έτσι. Στον Βλόνο, πόπο, τι πήγε να βάλει ο Βλόνο. Και Σίδης. Κούμαλας, πολύ ωραία περνάει. Κεσίδης τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο. Στέφας από το θετικό rebound. Όχι τελικά το Κεσίδη από το θετικό rebound. Μάχες πραγματικές. Σε ένα παιχνίδι που έχει πάει στην παράταση. Καπετάνιος τρίποντο. Εύστοχος ο καπετάνιος. 69-72. Μπροστά γλυκοπλάστικα. Καλλιόρας.
λίγο το Σακίλ. Άρα λίγο. Ριμπάντο Στέφας. Καπετάνιος Νίκου. Καπετάνιος Νίκου. Κούμαλας. Φλόουτερ άστοχο. Ριμπάντα Τσεμπάνος. Καλλιόρα στα κατεβάστορα και στο Φανινά. Τρίποντο Καλλιόρας. Άστοχος. Θετικό Κουρδάκης. Λεύρο Νίκου. Πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ όμορφο καλάθι από το γύρο στο τελείωμα του Νίκου. 69-74. Κουρδάκης στο συν 5 γλυκοπλάστικα. Νομίζω ότι δεν είχαν περάσει ποτέ με 5 μπροστά. Γλυκοπλάστικα στην παράταση είμαστε. Κουρδάκης. Ωραία σκέψη τον Καλλιόρα. Ο Καλλιόρας θα στοχίσει. Λιμπάνω το Κούμαλας. Και ο Νίκο τώρα. Εσίδης Νίκου. Εσίδης Νίκου. Τρίποντο. Άστοχο rebound. Κλώνος Κουρδάκης. Καλλιόρας. Πρώτο καλά στην παράδοση και σε πάνω να μειώνει στις 3. 71-74. Βγήκε όπως να τελειώσει το παιχνίδι. Η παράταση. Το παιχνίδι, η κανονική διάρκεια του παιχνίδι τελειώσει. Και έχουμε την παράταση, οπότε μιλάμε με αυτούς τους όρους. Κουρδάκης πάλι καρίσια. Πόπο τι έκανε ο Κουρδάκης. Απίστευτο. Και ασίστε 73-74. Απίστευτος ο Κουρδάκης. Φάουλ και δίνω στέλνω από Σακρίν και δύο βολές. Το Στέφα τώρα να δει πριν το προβάδισμα. Τρομερό παιχνίδι πραγματικά. Ο Στέφας ευτοχής θα κάνει 73-75 και 50 για τελειώσει παραμίση. Ευτοχή και στη δεύτερη 73-76. Και το Στεφανάκο. Όχι, αστοχή στην δεύτερη μισκόλυτα. Με δεύτερα εγώ. Στους δύο πόντους η διαφορά. Καλλιόρας. Πούλα από το Χάιπος. Εύστοχος ο Καλλιόρας. Σοφαρίζει 75-75. Να από τα Στεφανάκο σοφαρίζουνε. Όλα ανοιχτά. Νίκου, 1-30 για να τελειώσει το παιχνίδι. 3-2 ζώνη. Κεσίδης, Καπετάνιος. Νίκο από την κορυφή τρίποντο. Έστοχο. 75-78. Καλλιόρας. Τρίποντο. Θα στοχίσει ο Καλλιόρας. Η μπάλα για γλυκοπλάστικα, 1 λεπτό και 9 θόλτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η παράταση. Time out. Γεια σας Φανινά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ναι, μένα αλλά δηλαδή είναι δίκιο δεν είναι. Επιστρέφουμε στο πάθιο του Λέντρομ. 1 λεπτό και 9 λεπτό για να τελειώσει η παράταση. 75-78 της γλυκοπλάστικα που έχει την επίθεση με τον Νίκο να κατεβάζει. Να δίνει στο Κεσίδη. Κεσίδης. Κούμαλας. Νίκου. Σκιπ πάσα στον Κούμαλα. Κούμαλας. Στον Καπετάνιο. Καλάθι πολύ ωραίο για γλυκοπλάστικα. 75-80. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. Κουρδάκης. Κλώνος. Κουρδάκης.
Ζεβάνος. Άστοχος και τώρα η Ιουκοπλάστ πέναν με το 1,5 πόδι στη νίκη. Ο Νίκου στον καπετάνιο Κούμαλας. Και Σίδης. Τρομερή προσπίση. Δίνει στον Κούμαλα, Κούμαλας. Φάουλ του Πατσεβάνου, δύο παλούς για τον Κούμαλα. Η Ιουκοπλάστ θα πάρει την νίκη. Εκτός και άμα τώρα έρθουν τα πάνω κάτω. Τι να πω. Δύο βολές για τον Κούμαλα. Πρώτη άστοχη, 12,5 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει. Και η παράταση. Ο Κούμαλας. Μία στις 2,75-81. Βαλκούμας θα περάσει και Παρταλίδης. Και Σκούμαλα και Σίδη. Για την τελευταία άμυνα των Βοβλάφκα. Βάρος που μπακ άστοχο καπετάνιος στο rebound. Τα κερδίσει η Ιουκοπλάστικα σε ένα παιχνίδι που κρύφηκε στην παράταση 75-81 κόντρα στη Στεφανάτη. Βεργούς, καλό βράδυ από εμάς.